φάσεις, έτσι. Δηλαδή, σημειώνω μία φάση η οποία κρίθηκε για μένα η πρόκριση εκεί. Νομίζω ότι ο διαιτητής αδικεί τη Μαρσέη. Μην με περάσουν τώρα. Πάρε τσιμπούκι, το είδα το μήνυμα σου, φίλε. Το είδα. Θα μην το σπαμάρεις. Θα πω κάποιες αλήθειες τώρα. Μπορεί οι ακροατές να με περάσουν για αντιπαναθηναϊκό. Να πούνε ότι είμαι κομπλεξικός, είμαι το ένα. Μπορούν να μπουν βέβαια να δουν τις φάσεις και να καταλάβουν τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, γίνεται μία φάση. Απορώ πως ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 4 γκολ. Συγγνώμη, η Μαρσέη έχει βάλει 4 γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε κανένα. Ένα με πέναλτι. Και αποκλείστηκε η Μαρσέη που έβαλε 4 γκολ. Και εξηγούμε. Λοιπόν, έτσι. Ευχαριστούμε για τον donate, Πάρης Πάτσαλος. Με καταπληκτικές ενέργειες έχει βάλει τα 2 γκολ η Μαρσέη. Ειδικά το δεύτερο γκολ, άμα δείτε, ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Από τον τερματοφύλακα της Μαρσέη, με το ελεύθερο βολέ που κάνει, με 2 κάθετες μπαλιές έχει φτάσει στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ιδιαίτερα η δεύτερη κάθετη είναι τόσο μακρινή που έχει κάνει τα στόπερ του Παναθηναϊκού εκεί, τους 2 αμυντικούς, νομίζω πρέπει να είναι ο Μάγνουσον και ο Γετβάι είναι κεντρική αμυντική. Αυτή ήταν πίσω που χάσανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν χάσει την μπάλα. Έτσι περνάει από μέσα, από διάμεσά τους και πάει ο Μπαμεγιάνγκ, πώς το λένε αυτό. Ο Μπαμεγιάνγκ. Τριπλάρει και τον τερματοφύλακα και βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ. Εκεί κάπου πίστεψαν οι Μασαλοί ότι τελείωσε η πρόκριση. Βέβαια, γίνεται μια φάση η οποία θέλει πολλή συζήτηση. Κοιμήθηκαν οι Μασαλοί. Οι Μασαλοί κοιμήθηκαν. Μου θυμίζει ΠΑΟΚ σε κάποια παιχνίδια που χάνουν, να πούμε, τον έλεγχο του αγώνα και τα βλέπουν μετά από τα βίντεο και λένε τι μαλακία κάναμε. Ενώ άμα δείτε, μπείτε στο 108,59 εκεί που βάζει τον γκολ, το τρίτο γκολ η Μαρσέη, και πάει στη σέντρα και μετά με το VAR τους γυρίζει πίσω και ακυρώνει τον γκολ σαν offside, δίνει την εντύπωση και λέει ακυρώνεται διότι είναι offside. Στο 108,59, αν έχεις εκεί πέρα monitor και τέτοια, μπορεί να το δεις δηλαδή. Τι έγινε ακριβώς στο 108,59 του παιχνιδιού? Ναι. Λοιπόν, γίνεται ένα πέναλτι ακριβώς απέναντι, ναι, του Παναθηναϊκού. Αυτοί εστιάζουν, αφήνει τη φάση, εξελίσσεται. Πάει η μπάλα από την άλλη πλευρά, μπαίνει το γκολ. Όχι, πάει η μπάλα από την άλλη πλευρά. Η μπάλα παίζεται από δεξιά. Η φάση του πέναλτι γίνεται από την αριστερή πλευρά. Κάτσε, έγινε πλευρά. Φάση για πέναλτι στη Μαρσέη που δεν δόθηκε. Είναι πέναλταρα, κλασική ρε. Μπορείτε να πείτε τι δείτε. Είναι στο 108,59. 108,59 πέναλτι για τη Μαρσέη που δεν δίνεται, δηλαδή λες. Βεβαίως. Λοιπόν, και ένας παίκτης του Παναθηναϊκού τον πιάνει, τον αγκαλιάζει από το λαιμό, νομίζω τώρα, δεν ξέρω. Καλά φαίνεται, είναι από μακριά η κάμερα. Και φτάνει στην γραμμή, στην περιοχή. Μη γελάς, είναι σοβαρά αυτά που λέω. Λοιπόν, και μπαίνει, τον ξαπλώνει μέσα, το ρίχνει. Κάτι μηνύματα θέλω να δω, κάτι κουπρίτες να πούμε. Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορούν να μπουν όμως να δουν τη φάση και να βγάλουν τα συμπεράσματα. Τι ακριβώς έγινε στη φάση, πες μας λίγο, γιατί είναι κάτι που και εμείς δεν παρατηρήσαμε από το live. Φίλε, στον γκολ που βάζει η Μαρσέη από δεξιά, εστιάζεται. Γερόνιμο, εδώ σου αποδίδει τα εύσημα πάντως. Δικαίωση Τζόρνταν ένα χρόνο μετά. Καφενείο ή Μασαλία. Είδες, ένας φίλος εδώ σου αποδίδει τα εύσημα. Να είναι καλά. Έτσι. Το VAR είναι μεγάλη δουλειά. Βέβαια, εκεί δεν δούλεψε το VAR. Θα μιλήσουμε, θα αναλύσουμε τη φάση. Επιμένω, μπορεί ο κόσμος να μπει, όλοι οι τηλεθεατές εκεί πέρα, οι ακροατές, να μπουν στο 108,59 του συγκεκριμένου αγώνα και να δούνε την ανατροπή που γίνεται εκεί πέρα, το πέναλτι από την άλλη πλευρά. Στέλνει εδώ ο φίλος πάντως σε μήνυμα ότι ήταν εκτός περιοχής. Δεν είναι εκτός περιοχής. Μπορεί να δει μόλις είναι στην περιοχή ο παίκτης της Μαρσέη, την αγκαλιά, είναι όρθιος ακόμα και πέφτει μέσα μετά. Την έχω δει πάνω από 150 φορές στη φάση Αθήνα. Πάνω από 150 φορές. Και για να βγω να τοποθετηθώ θα πρέπει να είμαστε σίγουροι, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα βγαίνει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και τον αγκαλιάζει. Τον αγκαλιάζει έξω από την περιοχή, ναι. Αλλά όπως περπατάνε οι παίκτες, τρέχουνε, έχει μπει στην περιοχή
έχουν μπει στην περιοχή και μπορεί να σταματήσει την φάση εκεί όταν πατάει, όταν είναι μέσα στην περιοχή ο παίκτης της Μαρσέη και θα δείτε ότι το πέσιμο γίνεται εντός. Τέλος Άρα πάνω. Έχουμε εδώ αδικία της Μαρσέη, έτσι. Πρόσεξε λίγο. Ναι. Από την μεριά που μπαίνει το γκολ, εκεί που εστιάζει η κάμερα δηλαδή τη φάση, βλέπουμε το γκολ, μπαίνει το γκολ, συνεχίζεται η φάση. Στην αρχή λες ορθώς ο διαιτής αφήνει τη φάση, μπαίνει το γκολ και δείχνει σέντρα. Πηγαίνουν στη σέντρα και όπως πάνε για σέντρα, γυρίζει πίσω λοιπόν ο διαιτητής και πάει στο VAR κάποια στιγμή, ναι, στην κάμερα και του δείχνει η κάμερα ότι είναι το γκολ οριακά offside. Πολύ ωραία. Σωστά. Εκεί δείχνει offside και ακυρώνει τη φάση του γκολ. Ναι, αλλά δεν πάει λίγο 10 δευτερόλεπτα λίγο πιο πίσω για να δει τη φάση του πέναλτι, γιατί έχει προηγηθεί το πέναλτι του γκολ. Ναι, αλλά στο πέναλτι δεν υφίσταται πλεονέκτημα. Δηλαδή, αν έκρινε το VAR ότι είναι πέναλτι η Ορδάνη, δεν θα άφηνε. Ακόμα και γκολ να μετρούσε να ήταν του Παναθηναϊκού, τη Μαρσέη, θα ακυρωνόταν για να δοθεί το πέναλτι. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα στο πέναλτι. Πρόσεχε λίγο. Ναι. Επειδή έχω μιλήσει με δύο διαιτητές, οι οποίοι έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, Champions League κλπ. Και τώρα ο ένας μου έδωσε συγχαρητήρια γιατί το βρήκα. Ποιος, και μου λέει, κάτσε, μίλησες με καθηγητές διαιτησίας μετά. Όχι, μίλησα με διαιτητές. Με διαιτητές. Και σου δώσα συγχαρητήρια που μπόρεσες και το εντόπισες τέτοια φάση. Ναι, φίλε, σου δίνω κι εγώ γιατί ούτε εμείς το παρατηρήσαμε. Πραγματικά, εγώ αυτό που με λες είναι. Μπορείτε να το δείτε, δεν είναι. Στο 108 και 59. Θέλω να το δεις εκεί πέρα. Θα το τσεκάρω, απλά τώρα δεν μπορώ γιατί ξέρεις τώρα. Τώρα φτιάχνουμε τα live ματά, τώρα τι να κάνω. Έχουμε εδώ και τα μηνύματα και αυτά. Λοιπόν. Με ποιο. Λέμε όνομα διαιτητή που μιλήσαμε ή όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν λέμε. Άρα πάντως, Super League ο διαιτητής. Super League τώρα δεν είναι. Έχει φύγει τώρα. Απόστρατος. Είναι απόστρατος. Ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν γίνεται μια φάση πέναλτι, στην εξέλιξη της φάσης μπει το γκολ, δεν μπορεί να μην να ακυρώσει τον γκολ για να το δώσει πέναλτι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα άφησε τη φάση, πήγε γκολ, μπήκε γκολ. Πρόσεχε τώρα. Πάει για σέντρα ο διαιτητής και κάποια στιγμή τον ενημερώνει να δει το VAR. Ναι. Και βλέπει το VAR τη φάση του γκολ. Μπράβο. Εκεί κοιμάται ο πάγκος της Μαρσέη και δεν του λέει πάνε λίγο πίσω στη φάση του πέναλτι εκεί πέρα να δει το πέναλτι, γιατί το πέναλτι προηγήθηκε του γκολ που ήταν offside. Σωστά. Ακυρώνεται με τη δεύτερη φάση η πρώτη. Την ακυρώνει. Ακυρώνει την πρώτη φάση η δεύτερη. Ευχαριστούμε δηλαδή, Jimmy Conway για τον donate. Ευχαριστούμε. Ακυρώνει τη φάση του πέναλτι η φάση του γκολ που ήταν offside. Το γκολ ήταν offside όντως. Αλλά θα έπρεπε να προηγηθεί. Πέναλτι στη Μαρσέη. Βέβαια. Άρα εδώ έχουμε λοιπόν αδικία, αδικήθηκε η Μαρσέη. Αν δεν μιλούμε να μιλήσουμε δίκαια τίμια. Για μπάλα, έτσι, καθαρά αγωνιστικά. Φυσικά. Τώρα, κάποιοι οπαδοί μπορεί να μας κράξουν γιατί δεν βολεύουν αυτά που λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Μάλιστα. Μέχρι το 76, ο Παναθηναϊκός το 76 κατέβηκε πρώτη φορά. Ένα σούτ με τον Παλάσιους στην περιοχή τότε. Ναι, σωστά. Η μόνη φάση νομίζω που έκανε, ναι, που απείλησε ουσιαστικά, ναι. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω ότι... Πάντως όλοι στέλνουν ότι είναι εκτός περιοχής πάντως. Βλέπω εδώ, ναι, τα μηνύματα, ναι, την είδανε. Δεν πειράζει, ναι, μπορούν να το ξαναδούνε και να σταματήσουν τη βάση εκεί που είναι όρθιος ακόμα πριν πέσει. Ναι. Να δείτε πού είναι και πού σφαίρει. Δηλαδή το έξω από την περιοχή είναι, λένε ότι ξεκίνησε η φάση έξω από την περιοχή. Συμφωνώ. Αλλά έξω από την περιοχή τον κρατάει και τον τραβάει. Με τη φορά που έχουν οι ποδοσφαιριστές, έχουν μπει στην περιοχή μέσα, έχει πατήσει περιοχή και μάλιστα δεν είναι πάνω στη γραμμή, έχει μπει μέσα από τη γραμμή και εκεί κάποια στιγμή ανατρέπεται ο ποδοσφαιριστής μέσα στην περιοχή. Το έχω δει πάρα πολλές φορές για να βγω να τοποθετηθώ έτσι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά δεν το... Κοιμήθηκαν στον πάγκο της Μαρσέκ, δεν το είδε. Εξάλλου νομίζω έβγαλε και ανακοίνωση η Μαρσέκ τώρα πριν από λίγο. Έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρία η Μαρσέκ. Τώρα πριν από λίγα λεφτά. Μαδά για τη διαιτησία. Κατόπιν εορτή χρόνια πολλά. Ξυπνήσανε μετά λοιπόν. UEFA Μάφια. Γι' αυτό σας λέω είναι καφενείο η Μαρσέκ, κανονικό. Όταν εσύ τα έλεγες κάποιοι γελούσανε όμως, έτσι. Να τα τώρα. Ούτε ο πάγκος διαμαρτυρήθηκε. Βγάζει ανακοίνωση κατόπιν εορτή. Αυτά είναι. Κοίταξε, ήταν η ένταση του αγώνα τέτοια
που ο Πάγκος δεν το έδωσε σημασία και σφύριξε τη λήξη και μετά, και μετά μπορεί να το πήρανε χαμπάρι. Γεια σου Πιτσιφλή, ευχαριστούμε για τον donate. Να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από αυτή την ομάδα χωρίς VAR, με goal offside. Με ένα goal στην Γαλλία που ήταν έξω από την περιοχή, πήγε, κρέμασε εκεί στη γωνία πάνω να μπούμε στα τυφλά, και με ένα goal να μπούμε το οποίο ήταν offside. Έτσι. Αν υπήρχε VAR δηλαδή σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μπορεί πιθανότατα να συνέχιζε. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στον Παναθηναϊκό, οφείλουμε να το πούμε έστω και έτσι, ο οποίος πήρε μια πρόκριση για τα play-off και θα διεκδικήσει την είσοδό του στους ομίλους του Champions League από την Μπράγκα. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει πολλά κενά. Μην κάθονται στους πανηγυρισμούς και νομίζουν ότι η πρόκριση αυτή ήταν και γίνανε ομάδα μεγάλη κλπ. Έτσι. Εσύ ήταν... όπως είδες τον Παναθηναϊκό, Ιορδάνη, σε φοβίζει αν πούμε ότι θεωρητικά εσέναν είναι αντίπαλό σου, αν κρίνεις ότι στόχος σου είναι ψηλά, αυτός, ναι. Κατάλαβα τι μου λες. Αυτός ο Παναθηναϊκός που είδα στη Μασσαλία, ο ΠΑΟΚ δεν είχε βοηθεί τίποτα από τον Παναθηναϊκό αυτό. Τίποτα. Όχι. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΑΕΚ έχει την πιο πλήρης ομάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, μπροστά μεσοεπιθετικά, η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα στη Super League αυτή τη στιγμή με τα παιχνίδια που είδαμε μέχρι τώρα, έτσι. Μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα μπροστά. Ψάχνει να βρει το σέντερφορ που θα μπορεί να... Θάνο, ευχαριστούμε. Θα μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα. Ψάχνει να βρει το χαφ το οποίο θα μπορεί να βγάλει την κάθε την παλιά στο φορ. Έχει θέματα. Άρχισε ο ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές. Και νομίζω αυτά τα μηνύματα δεν μπορεί να τα σταματήσει να πάνε λίγο πιο σιγά, να μπορούμε να τα σχολιάσουμε κιόλας. Πολλά είναι γελάνε γι' αυτό. Στέλνουν τέτοιο γι' αυτό. Καλά, ας γελάνε, δεν πειράζει. Να δουν τη βάση και μετά να μου πούνε. Τι θα γελάνε. Όχι, μάλλον γελάνε επειδή είπες ότι δεν σε φοβίζει ο Παναθηναϊκός και ότι μπορείς να τον περάσει. Υποθέτω γι' αυτό. Εννοείται ότι δεν με φοβίζει. Παιδιά, Instagram δεν μπορώ να δω. Μη στέλνεις my private, δεν μη στέλνεις τώρα γιατί δεν έχω... έχω πρόβλημα το κινητό μου. Έχω πρόβλημα σοβαρό. Αυτό το Παναθηναϊκό που είδα χθες εγώ, όχι δεν με φοβίζει, θα πρέπει να προβληματίζει τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτός ο Παναθηναϊκός. Εμείς τα λέμε εκ των προτέρων, δεν τα λέμε μετά. Θες να πεις ότι δεν παρασύρεσαι από μια μεγάλη πρόκριση και από τον ενθουσιασμό που έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και ότι εσύ τα λες τώρα μετά από μια μεγάλη πρόκριση. Έτσι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Θέλω να μου πει ο κόσμος, καλά τώρα το ξέρουν το αποτέλεσμα, να μην ξέρει κανείς το αποτέλεσμα, να μην δούνε τα πέναλτι, να μην δούνε και τα γκολ και να δούνε μόνο τις ευκαιρίες. Θα μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή η ομάδα που φορούσε πράσινα είναι ανταγωνιστική? Ναι, εντάξει. Σήκωσε, όλα καλά. Άμα μπορεί να είναι για δουλειά. Έλα. Ευχαριστούμε, Στέφανος Οικονομίδης. Φίλοι της Μαρμίτας, κερδίστε 100 δολάρια cashback με την εγγραφή σας στην Binance από το link στην περιγραφή όμως. Στην πιο εύκολη και ασφαλή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων με την ολοκλήρωση των tasks όπως θα εμφανιστούν στο Task Center. Επίσης, όσοι ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην Binance χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης, μπαίνουν στην κλήρωση όπου 6 νέοι χρήστες κάθε μήνα θα μοιραστούν δώρα συνολικής αξίας 300 ευρώ σε δωρεπιταγές από Red Rock Jeans, Opticon Express και Elixir. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στο πρώτο λαϊκό δικαστήριο του κάθε μήνα.